Νατάσα, μου χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω και που σε συναντώ. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Λίγο πριν ξεκινήσει αυτό το ταξίδι με τη φιλή σου, τι φιλή είναι αυτή? Φιλή που ανήκουμε και θέλουμε να ανήκουμε, είναι μια φιλή που δεν ξεχωρίζουν οι άνθρωποι από το χρώμα του δέρματός τους, από το σεξουαλικό τους προσανατολισμό, από τις ιδιαιτερότητες που έχει ο καθένας, αλλά από την βαθιά και κοινή πίστη στην αγάπη, στη δικαιοσύνη. Και νιώθουμε ότι όλοι εμείς που είμαστε πάνω στη σκηνή αλλά και πίσω από τη σκηνή είμαστε στην ίδια φυλή μαζί με αυτούς που μας ακούνε. Αυτομάτως δεν είναι όλοι για όλους, ούτε όλοι οι καλλιτέχνες για όλους, ούτε απευθύνεσαι σε όλους. Σαφώς απευθυνόμαστε σε όλους. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή. Αλλά αυτούς που έχουν την ανάγκη να χωθούν μέσα σε αυτό το καταφύγιο. Άρα φαντάζομαι ότι και αυτή η συμφιλίωση σε έχει κάνει και να αντέχεις τα όποια χτυπήματα, τις όποιες επιθέσεις, αντιδράσεις και σχόλια. Ξέρεις, δεν τα νιώθω ούτε σαν χτυπήματα ούτε σαν επιθέσεις. Είναι απλά κάποιοι άλλοι σε έναν άλλο κόσμο με άλλες τακτικές. Δεν θα έλεγα ότι δεν με αγγίζουν, αλλά θα έλεγα ότι είναι σαν να είναι μια άλλη, ένας άλλος τόπος. Τους ανθρώπους στη ζωή μου κάθισα να τους μετρήσω. Δεν σκέφτηκες και ποτέ ότι μήπως να μην μπλέξω το καλλιτεχνικό με πολιτικά, με άλλες απόψεις, με κοινωνικά κτλ? Διάλεξα έναν δρόμο με δύο βασικούς συνεργάτες, ανθρώπους της ζωής μου, φτιάξαμε μια οικογένεια, φτιάξαμε έναν τρόπο να υπάρχουμε καλλιτεχνικά, τραγουδάω τα τραγούδια μας. Αυτά που μας απασχολούσαν περιλαμβάνουν, πέραν από το προσωπικό, τα ερωτικά, τα φιλικά, περιλαμβάνουν και την ύπαρξή μας μέσα στον κόσμο. Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι η αγωνία μου γι' αυτό πρέπει να παραμείνει προσωπική. Στο σιρτάρι ή προσωπική. Η εποχή του θερισμού, της μεγάλης μας φοράς. Γιατί πιστεύεις ότι δεν συγχωρούμε εντός εισαγωγικών από μια γυναίκα καλλιτέχνη να έχει άποψη και λόγο στα πράγματα? Έχουμε μάθει μέσα στην πατριαρχία ότι η γυναίκα πρέπει να ακολουθεί ένα στερεότυπο, να είναι ήσυχη, να είναι πάντα χαμογελαστή. Μας ξενίζει μια γυναίκα αγωνίστρια, και δεν μιλάω για τον εαυτό μου, μιλάω γενικά. Μια γυναίκα αγωνίστρια, μια γυναίκα μαχητική, μια γυναίκα με διεκδικήσεις. Και κάνουμε πολύ μεγάλο αγώνα, έναν μεγάλο κοινωνικό και συλλογικό αγώνα, αυτό το στερεότυπο να διαλυθεί. Πόσες φορές έχεις ξαπλώσει το βράδυ και σκέφτεσαι τι σχέση έχει το τι φοράω με τις πεποιθήσεις μου, τι σχέση έχει το βάρος μου με τις πεποιθήσεις μου? Δεν σκέφτομαι τη νύχτα αυτά τα θέματα, έχω άλλα πράγματα να σκεφτώ το βράδυ. Αρέσει στους ανθρώπους να λειτουργούν, να σε βάζουν σε πλαίσιο. Τους αρέσει να συνεχίζουν σε κάποιους ανθρώπους να λειτουργούν με απαρχαιωμένες και απολύτως ντεμοντέ και κλισεδούρες απόψεις, γιατί τους κάνει να νιώθουν ασφάλεια ότι δεν φεύγουν από αυτό που κάποιος τους έμαθε. Κοίταμε, να φλέγομαι και... Περισσότερο νιώθεις ονειροπόλα αυτή τη φάση, ευαίσθητη, θυμωμένη? Όλα αυτά. Θέλω να παραμείνω ένας άνθρωπος που θα πληγώνεται, θα κλαίει, θα στεναχωριέται, θα θυμώνει. Θέλω να παραμείνω ζωντανή. Είναι σαν όλα να είναι μια συνωμοσία που να πρέπει να μας επιβάλλει να σταματήσουμε να είμαστε ζωντανοί. Να είμαστε ένα ψυχρό, αποστασιοποιημένο πλάσμα μέσα σε ένα περιβάλλον τοξικής θετικότητας, μιας επίπλαστης ευτυχίας, ενός ψυχρού και τόσο βάναυσου ρεαλισμού. Δεν τα θέλω όλα αυτά. Η συνάντησή σου με τον άντρα σου και αυτή η ολοκλήρωση προσωπική σου σε μετακίνησε, σε άλλαξε κάποιες πεποιθήσεις ή... Απόλυτα. Απόλυτα. Είναι, νομίζω ότι η ζωή μου είναι η ζωή μου πριν τις μέρες του φωτός, και το δίσκο μας είναι ορόσημο για μένα προσωπικά, γιατί εκείνη την περίοδο μου συνέβη η πρώτη ενηλικίωση και εκεί γνώρισα και τον άντρα μου, στα 30 μου ας πούμε. Οπότε αυτό είναι ένα κομβικό σημείο. Υπάρχει η ζωή πριν από αυτό και η ζωή μετά από αυτό, η οποία
είναι, γίνεται όλο και καλύτερη. Και είμαι πάρα 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 πολύ ευγνώμων και ευτυχισμένη και τυχερή που έχω βρει έναν σύντροφο πραγματικό. Για να το καλό ταξίδι. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και σε σένα και τους αγαπημένους σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Απόλαυσα την κουβέντα μας. Και εγώ σε ευχαριστώ. Θέλω να στείλω τα χαιρετίσματά μου σε όλους εκεί. Όποτε έχω τη δυνατότητα σας παρακολουθώ. Και χαίρομαι που βάζετε στο τραπέζι τις πραγματικές αξίες και τις ανθρώπινες αξίες. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις το θάρρος να παίρνεις το μέρος του ανθρώπου.